Καλησπέρα και από μένα. Θα σας μιλήσω για το φυτό καλοκυμηθιά. Τη γνωρίζουν οι περισσότεροι χανιώτες σαν καλοκυμηθιά, αλλά δεν πρέπει να δημιουργείται σύγχυση, γιατί το ίδιο κοινό όνομα χρησιμοποιείται και σε άλλα είδη, όπως είναι η ματζουράνα. Στην Ανατολική Κρήτη, δηλαδή, το φυτό ματζουράνα το λένε καλοκυμηθιά. Και καμιά φορά λένε και ότι επειδή δεν έχουν την μαλωτήρα, καμιά φορά τη λένε και μαλωτήρα. Οπότε χρησιμοποιούμε το λατινικό όνομα για να είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για το ίδιο φυτό. Σαν παραδοσιακές χρήσεις έχουν αναφερθεί, είναι υλικό για να γίνουν μαξιλάρια. Και επίσης σαν οι ξηροί κάλικες των λουδιών του το χρησιμοποιούσαν για λιχναράκια. Και άλλα κοινά ονόματα είναι το λιχναράκι, ψευδομαλωτήρα, κοπρομαλωτήρα και άλλα. Εδώ είναι ένα παράδειγμα για τη σύγχυση που μπορεί να προκληθεί με το κοινό όνομα. Σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης που είχαμε στείλει για την εκδήλωση της καλοκυμηθιάς στο ΜΑΙΧ, το είπαν επειδή δεν ξέρανε τι καλοκυμηθιά, το είπαν μαλωτήρα. Το στείλαμε ξανά και το διορθώσανε. Λοιπόν, το επιστημονικό όνομα είναι Μπαλαιότα ψευδοδίκταμους και υποείδος ψευδοδίκταμους. Είναι στην οικογένεια των χιλανθών, τα λαμιάτσε. Και αυτή η οικογένεια είναι μια μεγάλη οικογένεια που περιλαμβάνει πολλά γνωστά αρωματικά φυτά, όπως είναι η ρίγανη, η μέντα, η ματζουράνα, η καλοκυμηθιά και το τσάι του βουνού, η μαλωτήρα. Και ανήκει σε μια ομάδα που είναι γνωστά για τα αρωματικά, για τα αρωματικές τους ιδιότητες. Το συγκεκριμένο ανήκει σε μια ομάδα οικογένειας που έχουν χαμηλή απόδοση σε αιφαίρια έλαια. Είναι ένας πυκνός θάμνος, εδώ βλέπετε και τη φωτογραφία του Αντώνη. Ένας πυκνός θάμνος, λοιπόν, με γκριζοπράσινα μαλακά φύλλα. Ναι, έχουμε και εδώ. Και ροζ μοβ άνθη. Και η κατανομή της είναι κυρίως στην Κρήτη και πολύ κοινό στα Χανιά. Εδώ βλέπετε το χάρτη εξάπλωσης. Με τις κόκκινες κουκίδες φαίνεται η κατανομή στην Ελλάδα, εκεί που είναι κυρίως στην Κρήτη. Και είναι, στον κόσμο είναι πολύ σπάνιο. Εκτός από την Κρήτη υπάρχει και στα Αντικήθυρα και στη Βόρεια Λιβύη. Ένα συγγενές του είδος είναι το υποείδος Λύσια, δηλαδή Μπαλαιότα ψευδοδίκταμος σας πίσης Λύσια, που είναι στην νοτιοδυτική Ανατολία της Τουρκίας. Εδώ βλέπουμε και το χάρτη της Κρήτης με την κατανομή της καλοκυμηθιάς. Και οι μεγάλοι φυσικοί πληθυσμοί είναι κυρίως Κίσα, Μοροδοπού, Αποκόρωνα, Σφακιά, Θέρισο και Κεραμιά. Και συνήθως τη βρίσκουμε σε ξηρές βραχώδεις πλαγιές με φρύγανα ή σε ξέφωτα δασών. Το υψόμετρο που φύεται είναι από 0 μέχρι 1350 μέτρα και ανθίζει τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο ή Ιούλιο, ανάλογα με το υψόμετρο. Εδώ βλέπουμε μερικές φωτογραφίες από τις διάφορες περιοχές που φύεται, από τα Ροδοπού και τα Κεραμιά. Και από την Κίσαμο. Φυσικά το φωτογραφία είναι μαζί με το θυμάρι, ανθισμένα και τα δύο. Η καλοκυμηθιά ανθίζει λίγο πριν το θυμάρι. Και στον Αποκόρωνα σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς. Και στα Σφακιά, προς το δρόμο για Ανώπολη. Και στα Άπτερα. Πολλοί την μπερδεύουν λίγο με τη μαλωτήρα. Η μαλωτήρα έχει κίτρινα άνθη. Το τσάι του βουνού, βέβαια, όπως το λένε αλλιώς. Και η μαλωτήρα βγαίνει σε μεγάλα υψόμετρα, πάνω από 1000 μέτρα μέχρι τα 2200 υψόμετρα και είναι ενδημικό φυτό της Κρήτης. Αυτό φύγεται δηλαδή μόνο στην Κρήτη. Λοιπόν, το είδος
την παλαιότητα ψευδοδίκταμος, θεωρείται ενδημικό φυτό της Ανατολικής Μεσογείου. Μέχρι σήμερα το υποείδος αυτό έχει καταγραφεί μόνο στην Κρήτη, στα Αντικήθυρα, το είπαμε και προηγουμένως, στα Αντικήθυρα και σε ορισμένα και στη Λιβύη. Και αναγράφεται ως εισαγόμενο στην Ιταλία και Αγγλία. Εδώ στο χάρτη βλέπετε τις κίτρινες κοκκιδίτες από συλλογές βοτανικών μουσείων. Δεν είναι φυσική πληθυσμή αυτή. Και δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά, δεν έχει αναφερθεί αυτό το μέλι από αυτό το φυτό. Τώρα, το γένος μπαλότα υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Όχι σε όλο τον κόσμο, συγγνώμη. Υπάρχει στις περιοχές που βλέπετε στο χάρτη, στο παγκόσμιο χάρτη, με πράσινο. Τα μόβ είναι εκεί που καλλιεργείται ή έχουν εισαχθεί. Και υπάρχουν γύρω στα 20 διαφορετικά είδη μπαλότα παγκοσμίως. Αλλά κυρίως εμφανίζεται στην περιοχή του Μεσογείου. Εδώ είναι μια λίστα με τα είδη μπαλότα που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Είναι γύρω στα 28 είδη και 40, με 40 είδη κυποείδη. Και στην Ελλάδα έχουμε 10 διαφορετικά φυτά από είδη κυποείδη της μπαλότα. Και τα 3 από αυτά είναι στην Κρήτη. Αυτό το φυτό μπορεί να το έχετε συναντήσει. Αυτό συνήθως λένε λιχναράκι, την παλότα και τα μπουλόζα, που έχει λίγο μεγαλύτερους σκάλικες από την παλότα ψευδοδίκταμος και βρίσκεται στις κόκκινες κουκκίδες που βλέπετε στο χάρτη της Ελλάδας και σε πολύ λίγες περιοχές στην Κρήτη. Η μπαλότα γκλαντολοσύσιμα στο Καστελόριζο, σε πολύ λίγες, μόνο στο Καστελόριζο, το σπάν στην Ελλάδα. Η μπαλότα ισπάνικα και αυτή σε λίγες περιοχές, στη Βορειοδυτική Ελλάδα, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Και η μπαλότα νίγκρα που έχει 6 υποείδη. Και στην Κρήτη υπάρχει η μπαλότα νίγκρα υποείδος ρουντεράλης. Αυτά είναι τα 3 είδη που υπάρχουν στην Κρήτη. Τώρα, όσον αφορά την παραδοσιακή χρήση των φυτών, του είδους αυτού, της μπαλότα, δεν έχουν βρεθεί αναφορές για παραδοσιακή φαρμακευτική χρήση στην Κρήτη ή αλλού στην Ελλάδα για οποιοδήποτε είδος της μπαλότα. Εκτός από την παραδοσιακή χρήση για το άνομα των καντηλιών που είπαμε προηγουμένως και τα μαξιλάρια, την κατασκευή μαξιλαριών. Βέβαια, έχουν γίνει μελέτες για το εθέριο έλαιο της καλοκημητιάς. Από μια συλλογή στο Ηράκλειο, από την ομάδα του καθηγητή Κουλάδη, και έχουν βρεθεί 52 συστατικά στο εθέριο έλαιο και ότι έχει αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση. Επίσης, έχουν βρεθεί πολυφενόλες, πάλι σε μια συλλογή από το Ηράκλειο, από μια άλλη μελέτη. Και είναι σε εξέλιξη μια διατριβή μεταπτυχιακή που γίνεται στο ΜΑΙΧ από το Τμήμα Ποιότητας Τροφίμων και Χημίας Φυσικών Προϊόντων για την ανταξιδοτική δράση του φυτού. τα δείγματα, οι συλλογές είναι από διάφορες περιοχές των Χανίων, σε διαφορετικά υψόμετρα. Τώρα, όσον αφορά, έχουν γίνει... Στη Λιβύη χρησιμοποιείται παραδοσιακά. Κάνουν εκχύλισμα από αυτό το φυτό και υπάρχουν ιδιότητες αντιφλεγμονώδεις και για διάφορες ασθένειες. Αναφέρεται ως μελισσοκομικό φυτό, αλλά χωρίς ιδιαίτερες πληροφορίες για μονανθικό μέλι.
Και οι μελέτες σε πειραματόζωα έχουν δείξει την αντιφλογμονώδη δράση που μπορεί να έχει. Κάποιες άλλες μελέτες για 16 είδη μπαλότα στην Τουρκία έχει εμφανιστεί ότι βοηθάει στην αυτία, στον εμετό, στην δυσπεψία, στο έλκος και διάφορα άλλα. Και όσον αφορά στην Ευρώπη, για το είδος που είδαμε, την μπαλότα νίγκρα, είναι πλούσιο σε βιοδραστικές ενώσεις, διτεπνοειδή, φλαβονοειδή και εθεριαέλα, τα οποία εξηγούν και τις παραδοσιακές χρήσεις τους ως αντιελκώδη, αντισπασμωδικό και ηρεμιστικό. Και χρησιμοποιείται για δαγκώματα λυσσασμένου σκύλου, στα Βαλκάνια και σε μεσογειακές περιοχές ως ηρεμιστικό, για διαταραχές ύπνου, διορυτικό, δερματικές παθήσεις, αιμοστατικό. Γενικώς βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό των φυτών αυτού του είδους για περαιτέρω ανάπτυξη και έρευνα και για να διερευνηθούν οι θεραπευτικές του εφαρμογές. Και εδώ βλέπετε μια εικόνα από τους γυρεόκουκους από την Καλοκυμητιά. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Ηλέκτρα.